Πολίων επανέφερε την καθημερινή οδύσσια των οδηγών στην πρωτεύουσα. Ειδικά σήμερα το πρωί αλλά και το μεσημέρι επικράτησε το απόλυτο χάος στους δρόμους, με την ταλαιπωρία τους οδηγούς να είναι αφόρητη. Συνεργείο του ΣΥΓΜΑ με τον Μιχάλη Κιβιδιώτη διενεργεί από την Παρασκευή αυτοψία στο οδικό δίκτυο, καταγράφοντας κυρίες και κύριοι εικόνες και αντιδράσεις. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί και οι σχεδιασμοί των αρμοδίων για την άμβληση του προβλήματος, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας και τον Υπουργό Συγκοινωνιών. Επέστρεψε ξανά ο εφιάλτης της τροχαίας κίνησης στους δρόμους. Στην πρωτεύουσα γίνεται το αδιαχώρητο. Το κυκλοφοριακό έφραγμα ξεκινά νωρίς το πρωί στην είσοδο της Λευκωσίας. Το κομφούζιο ξεκινά από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Λευκωσίας. Αριθμός οχημάτων διοχετεύονται από την αερογέφυρα των Λατσιών, είτε προς Γασιπή είτε προς Λατσιά. Άλλοι συνεχίζουν ευθεία προς τον μεγάλο κυκλικό κόμβο και διοχετεύονται είτε προς τον Στρόβολο είτε προς το Γερί. Οι υπόλοιποι καταλήγουν στα φώτα του Καλησπέρα που γίνεται το έλα να δεις. Η μεγάλη ροή οχημάτων στη συνέχεια προκαλεί εφράγματα σε κύριες οδικές αρτηρίες της πόλης, όπως για παράδειγμα η λεωφόρος Λεμεσού, Αθαλάσσης, Τσερίου, Σπύρου Κυπριανού και Γρίβα Διγενή. Τα αυτοκίνητα στην είσοδο της Λευκωσίας, ο αριθμός τους είναι ο ίδιος με το 2019, την ίδια περίοδο, περίπου δηλαδή, γύρω στις 36.000 αυτοκίνητα ανά ημέρα. Ουρές χιλιόμετρων με το πρώτο φως της ημέρας στην είσοδο της Λευκωσίας. Έρχομαι καθημερινά, έχει αρκετή κίνηση, ναι. Έχει μέρες που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει μία εβδομάδα που έχει κίνηση. Κάθε μέρα βρίσκεται το ίδιο πράγμα. Ναι, την Τρίτη, Τετάρτη ήμουν πιο κάτω από το Γασιπή και στην γέφυρα. Εγώ μένω στο Πέρα Χωριονήσου, οπότε χρειαστεί να έρθω εδώ αρρωσταίνω. Μόνο αυτό να πω. Τόσο πολύ, ειδικά πρωινά και που ανοίγουν σχολεία. Ένα τροχαίο ατύχημα όπως αυτό που γίναμε μάρτυρες είναι καθημερινό φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει νέο κυκλοφοριακό έφραγμα. Μέλη μας προσπαθούν να βοηθήσουν να γίνουν τροχές συγκρούσεις και θα κλείσουν το δρόμο, είναι εκεί που επεμβαίνουν άμεσα, είναι κοντά στα σημεία που υπολογίζουμε που βγαίνουν συνήθως τα δυστυχήματα. Εκεί που βοηθούμε είναι συνήθως πάνω στις διασταυρώσεις, με το να προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τους οδηγούς να κινούν γρήγορα. Η τροχαία κίνηση έκανε δειλά-δειλά την εμφάνισή της με το άνοιγμα των γυμνασίων και των λυκείων και έφτασε στο ζενίθ της σήμερα με την επαναλειτουργία και των δημοτικών. Ήταν αναμενόμενη αυτή η αυξημένη τροχιά κίνηση σήμερα. Η αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου είναι πρώτη στο στόχος για το Υπουργείο Μεταφορών. Με τον Γιάννη Καρούσο να ζητεί την υπομονή από το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των υποεξέλιξη έργων. Είναι τα μεγάλα οδικά έργα τα οποία είτε είναι υποκατασκευή, είτε θα προσφοροδοτηθούν τους επόμενους μήνες. Είναι ο περιμετρικός, ο οποίος είναι υποεκτέλεση. Είναι όταν παραδοθεί, θα αποσυμφορήσει την είσοδο της Λευκωσίας τουλάχιστον κατά 25%. Είναι υποκράτους Αργύρου Πόλεως, είναι ο δρόμος παρά το Γασιπή, ο παράλληλος, ο οποίος πλέον θα συνεχίσει και θα ενωθεί με τη Τσερίου. Την φαρέτρα του Υπουργείου για αντιμετώπιση του φαινομένου έρχεται να ενισχύσει και η εξέλιξη και αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σε μερικούς μήνες όμως θα το γνωρίζει ο κόσμος αν υπάρχει κάποια οδική σύγκρουση πιο μπροστά, επειδή θα ξεκινήσουμε την προσφορά, θα ανακοινώσουμε την προσφορά για να εγκατασταθούν ηλεκτρονικές πινακίδες και αισθητήρες, όπου αυτά θα αναγνωρίσουν αυτόματα και θα ενημερώνουν τον οδηγό. Περίπου 300 αισθητήρες, 120 κάμερες, όπου θα παίρνουν στοιχεία από τους αυτοκινητόδρομους και τους δρόμους και θα είναι περίπου 20 ηλεκτρονικές πινακίδες μέσα στους αυτοκινητόδρομους, όπου θα δίνουν τη σωστή ενημέρωση στον οδηγό. Μέχρι όμως τη δημιουργία των έργων και την εκμετάλλευση της τεχνολογίας, οι οδηγοί προτρέπονται να... Να είναι πολύ προσεκτικοί, να είναι υπομονετικοί, να ακολουθούν τους κανόνες, ειδικά τα φανάρια τροχιάς, το πώς λειτουργούν. Βέβαια και η υπομονή των πολιτών έχει τα όρια.